Την απογοήτευσή τους εκφράζουν πολλοί γονείς σε επιστολή διαμαρτυρίας προς τους αρμόδιους φορείς, καθώς ενοπληρούσαν όλες τις προϋποθέσεις για να λάβουν τα παιδιά τους μια θέση στα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης, έμειναν εκτός βάουτσερ. Παρόλη τη σπουδαιότητά τους, συνεχίζουν να έχουν προσωρινό χαρακτήρα, έχοντας εργαζομένους και γονείς στην ανασφάλεια. Εδώ να τονίσουμε ότι στα δημοτικά ΚΔΑΠ που βρίσκονται σε χωριά, η ανάγκη δημιουργικής απασχόλησης είναι ακόμη πιο μεγάλη, λόγω της μη ύπαρξης εναλλακτικών επιλογών. Παράλληλα, καταγγέλουν την έλλειψη διαφάνειας στην απονομή των βάουτσερ, γεγονός που τους οθεί σε κλιμάκωση των διεκδικήσεών τους. Στο πλευρό των γονέων τάσεται ο Δήμος Ηρακλείου. Θα πρέπει να πω εδώ ότι οι γονείς ήρθαν στο Διοικητικό Συμβούλιο της Κοινοφιλούς Επιχείρησης, της ΔΚΕΗ, το οποίο ομόφωνα εξέδωσε ψήφισμα με αίτημα την επιπλέον χρηματοδότηση των κέντρων δημιουργικής απασχόλησης παιδιών του Δήμου Ηρακλείου και βεβαίως την δίκαιη μοριοδότηση των αιτήσεων. Το ψήφισμα αυτό του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΚΕΗ θα πάει στο Δημοτικό Συμβούλιο, από το οποίο ζητάμε έκδοση ψηφίσματος επίσης από το Δημοτικό Συμβούλιο για επιπλέον χρηματοδότηση των ΚΔΑΠ και προώθηση αυτού του ψηφίσματος στα συναρμόδια Υπουργεία Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, και επίσης στην ΕΕΤΑ αλλά και στην περιφέρεια Κρήτης. Τις ανησυχίες τους εκφράζουν και οι γονείς παιδιών με αναπηρία, αφού με τη λειτουργία ενός μόνο κέντρου δημιουργικής απασχόλησης ΑΜΕΑ στο Δήμο Ηρακλείου, κρίνεται, όπως λένε, πιθανό παιδιά να μείνουν εκτός. Το Ηράκλειο είναι μια πόλη με 140 περίπου χιλιάδες κατοίκους. Τα άτομα με αναπηρία και οι ωφελούμενοι που αναζητούν ένα κέντρο δημιουργικής απασχόλησης είναι αρκετά μεγάλος αριθμός. Σταθμίζοντας τους παράγοντες, τις θέσεις που προσφέρει το ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ και τους εν δυνάμει ωφελούμενους άτομα με αναπηρία που αναζητούν ένα ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ, θεωρώ ότι αρκετά παιδιά θα μείνουν εκτός του ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ.